Για λίγα επίσης λεπτά έχει το λόγο ο κύριος Τσίπρας, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε, ούτε τρία λεπτά. Κύριε Μητσοτάκη, για άλλη μια φορά, πέραν του ότι αποδεικνύεται το ότι πραγματικά βρίσκεστε σε πανικό και αλλάζετε άποψη από τη μια μέρα στην άλλη, και αυτό που ξορκίζατε, αυτό που κατηγορούσατε, αυτό που κατηγορούσατε ως αντισταγματικό, έρχεστε εσείς να το επιβάλλετε και στέκεται και δίπλα σας ο Υπουργός, ο οποίος υπερασπίστηκε την άποψη περί αντισταγματικότητας, υποχρεωτικότητας και καμαρώνει κιόλας, αλλά πώς να μην καμαρώνει. Εδώ ήταν αυτός ο οποίος, ως βουλευτής, όχι ως υπουργός, είχε κάνει δηλώσεις λέγοντας ότι δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης καν να πείσει τους πολίτες να εμβολιαστούν. Και παλαιότερα γνωρίζουμε όλη την πολιτική του μήτρα, αλλά και τις απόψεις του, τις απόψεις που είχε καταθέσει στο ελληνικό κοινοβούλιο περί της ανορθολογικές απόψεις ενάντια στη λογική του εμβολιασμού στα εμβόλια πριν έρθει η πανδημία. Έρχεστε λοιπόν σήμερα εδώ αποδεικνύοντας αυτή την δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεστε με επιθέσεις για άλλη μια φορά απέναντι στην αντιπολίτευση. Και αποδεικνύεται, ιδίως με όλα όσα μας είπατε και έχουν να κάνουν με την κατάσταση σήμερα στα νοσοκομεία, αποκαλώντας όλους εμάς ψεύτες τους υγειονομικούς, ψεύτες τους ανθρώπους της ΕΙΝΑΠ, ψεύτες τους ανθρώπους της ΟΕΝΓΕ, ψεύτες τους ανθρώπους της ΠΟΕΔΗΝ, ψεύτες τους υγειονομικούς που κάποτε τους χειροκροτάγατε, αλλά τώρα τους λέτε ψεύτες, ψεύτες και τους πολίτες που έρχονται σε επαφή με αυτή την τραγωδία στην οποία σήμερα βρισκόμαστε. Και αποδεικνύεται ότι είστε αυτουργός αυτής της τραγωδίας που βιώνει σήμερα η ελληνική κοινωνία. Είστε αυτουργός, διότι και λάθος σήματα δώσατε και αποφάσεις δεν πήρατε και ουσιαστική πολιτική βούληση ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας δεν είχατε. Αλλά και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το έλλειμμα αξιοπιστίας που σας διακατέχει, κύριε Μητσοτάκη. Το έλλειμμα αξιοπιστίας είναι αυτό το οποίο δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε. Διότι η αξιοπιστία, η εμπιστοσύνη να πω αλλιώς, η εμπιστοσύνη είναι το πιο σημαντικό τείχος ανοσίας που θα έπρεπε να χτίσουμε απέναντι στην πανδημία, απέναντι... Ναι, με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Αλλά έχω μία απόσταση τριών... Καταλαβαίνω, αλλά ο συνάδελφος από το Κινάλι είναι έντρομος. Ελπίζω να είναι για το σωστό λόγο έντρομος. Καλό. Εντάξει, πάμε. Το έλλειμμα εμπιστοσύνης, κύριε Μητσοτάκη, είναι αυτό το οποίο δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε. Και δεν μπορείς να χτίσεις κλίμα εμπιστοσύνης, γι' αυτό στην Πορτογαλία είχαν 87% εμβολιασμό και εδώ έχουμε μονάχα 60-61, όταν από την πρώτη στιγμή είστε εσείς ο ίδιος ο οποίος δημιουργείτε κλίμα αναξιοπιστίας στις σχέσεις σας με τους πολίτες. Όταν από την πρώτη στιγμή είστε εσείς ο ίδιος ο οποίος παραβιάζει τα μέτρα τα οποία εσείς βάζετε, εσείς νομοθετείτε. Όταν από την πρώτη στιγμή αντιμετωπίζετε την εμβολιαστική καμπάνια στη λογική της χρηματοδότησης των μέσων ενημέρωσης για να δημιουργήσετε το δικό σας καθεστώς. Και σήμερα που με βάση τη δυνατότητα που μας παρέχει το Σύνταγμα διεξάγεται Εξεταστική Επιτροπή, κρύβετε τους υπουργούς σας, μη τυχόν και έρθουν και καταθέσουν και αναγκαστούν να πούνε αλήθειες για την δόλια επιλογή σας. Να πάρετε τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων και αντί να κάνετε καμπάνια ουσιαστική, να φτιάξετε το δικό σας καθεστώς στα μέσα ενημέρωσης. Πώς να έχετε αξιοπιστία, πώς να έχετε εμπιστοσύνη. Εδώ ούτε η απογραφή δεν προχωράει. Σας προβληματίζει αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι επί των ημερών σας δημιουργείται ένα κλίμα άρνησης στους πολίτες για τα αυτονόητα πράγματα, ή μήπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η αντιπολίτευση που τα υποδαβλίζει όλα αυτά. Κρίση λοιπόν εμπιστοσύνης, έλλειμμα αξιοπιστίας, το οποίο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε εσάς προσωπικά και σε όλα όσα υποσχεθήκατε προεκλογικά και σε όλα όσα κάνετε μετεκλογικά. Υποσχεθήκατε στους έρμους τους συνταξιούχους ότι θα τους διατηρήσετε τη 13η σύνταξη. Και ήρθατε και παίρνετε τη 13η σύνταξη, το 1 δισεκατομμύριο ευρώ,
το 1 δισεκατομμύριο που νομοθετήσαμε να πηγαίνει κάθε χρόνο συνταξίουχους κάθε πέμπτο μήνα και το δώσατε για να καλύψετε τις τρύπες στο ισολογισμό, στο δημόσιο προϋπολογισμό που δημιουργούνται από την ιδιωτικοποίηση των επικουρικών ταμείων. Και ήρθατε τώρα να τους δώσετε και 300 εκατομμύρια, 200 στους συνταξιούχους, στο όνομα του ότι εσείς τώρα κάνετε και κοινωνική πολιτική. Όταν εμείς δίναμε 800, τα λέγατε ψίχουλα. Έλλειμμα εμπιστοσύνης, έλλειμμα αξιοπιστίας. Και χωρίς εμπιστοσύνη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Είσαστε λοιπόν επιταχυντής της κρίσης. Δεν είστε η αιτία που δημιουργήθηκε, αλίμονο. Αλλά είστε επιταχυντής της κρίσης, έχετε τεράστια ευθύνη για την τραγωδία που βιώνει σήμερα η ελληνική κοινωνία και από την ομιλία σας σήμερα εδώ φάνηκε ότι στην πραγματικότητα αυτό το οποίο έχετε συνειδητοποιήσει και γι' αυτό αντιδράτε με αυτόν τον τρόπο είναι ότι δεν μπορείτε να αποφύγετε τελικά αυτή την ευθύνη. Ο ελληνικός λαός καταγράφει και χρεώνει στην κυβέρνησή σας και τις αντιφάσεις και τις παλινοδίες και την υγειονομική τραγωδία η οποία είναι σε εξέλιξη.